Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Λίγες τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο κυρίως σε Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές σημειώθηκαν σήμερα στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια, ενώ το θερμόμετρο στη Μόσχα δεν ξεπέρασε τους μείον 7 βαθμούς. Το χαμηλό στα Βόρεια Βαλκάνια θα παραμείνει στην περιοχή μας και μαζί με το μέτωπο στην Κεντρική Ευρώπη θα προκαλέσουν βροχές κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές και λίγες καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ χιόνια θα πέσουν στα Βόρεια Βαλκάνια αλλά και τη Ρωσία. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλός, εκτός από τα βόρειο-δυτικά. Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θα κυμανθεί και αύριο υδράργυρο στην Βορειοανατολική Ευρώπη. Στην περιοχή μας η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε κανονικές για την εποχή τιμές. Αυξημένες νεφώσεις αναπτύχθηκαν σήμερα σε Δυτική και Νότια Ελλάδα. Οι άνεμοι στα πελάγη έφτασαν τα 6 μποφόρ. Λίγες βροχές ή καταιγίδες προβλέπονται αύριο στο Ιόνιο, τα Επηρεωτικά, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Αργότερα οι βροχές ίσως επεκταθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 3 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα Επηρεωτικά και το Ιόνιο από 8 έως 19 και στα νησιά από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην Αττική και μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς. Νεφώσεις με βροχές προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική μέτρη, αλλά αργότερα θα επικρατήσει βαρδάρης 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς. Καλώς θα είναι ο καιρός το επόμενο τρίμηνο στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Όμως την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένονται βροχές. Ας δούμε τώρα τι καιρό θα έχουν αύριο 12 μεγάλες πόλεις.